What you said before about how my biggest weakness is not knowing when to give up. That's no weakness. The way I see it, not giving up is the strongest weapon I've got. And there's no way I'm gonna quit before my wish comes true. Do you understand me? Νέο επεισόδιο στο Astro Bulk Series. Έχω βάλει ήδη το νέο πρωινό που θα φάμε σήμερα, που είναι ένα πρωινό που τρώω πολύ καιρό πριν ξεκινήσω να μετράω μάκρος και το είχα σταθερό. Είναι ρύζι με αυγά, ακούγεται περίεργο αλλά είναι αρκετά ωραίο. Έχω βάλει στη ριζιέρα όλο το ρύζι που θα φάω σήμερα, οπότε περιμένω να γίνει. Και μέχρι να γίνει πάμε να κάνουμε λίγο edit. Αυτά. Σήμερα λογικά είναι η πρώτη μέρα που θα πάω φροντιστήριο για τις πανελλήνιες και δεν ξέρω πώς θα βγει η μέρα γιατί έχω και leg day β' που το γυμναστήριο που πάω για leg day είναι μακριά γιατί είναι πιο καλό για πόδια και τα leg day κρατάνε πολύ, οπότε σίγουρα κάτι θα αρρωστεί σήμερα. Θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα και θα προτεραιότητα έχει προπόνηση, διατροφή και ξεκούραση. Η προπόνηση και η διατροφή και το να κοιμηθώ σωστά και μετά έχει προτεραιότητα τα υπόλοιπα, το content και το διάβασμα. Okay, πάμε. Πρώτο γεύμα λοιπόν, αυγά ρύζι. Τελικά δεν πρόλαβα να κάνω edit, μόνο πέρασα τα αρχεία στον υπολογιστή. Τώρα βλέπω εδώ τον Διονύση, δεν ξέρω να τον δω ολόκληρο το βίντεο γιατί βαριέμαι μερικές φορές. Συγγνώμη Διονύση. Και έχουμε εδώ ρύζι, αυγά, σίκα για αρχαιοελληνικά gains, λίγο αχλάδι. Τρώμε, βρίσκω κανένα τρόπο να βάλω κάρτα στο κινητό μου και να πάρουμε το φροντιστήριο και να βεβαιωθούμε ότι σήμερα ξεκινάνε τα μαθήματα. Πάω στο market, δεν έχω κάνει καθόλου edit. Θέλω να πω ότι πριν λίγα λεπτά είχα ανέβει λίγο το άγχος μου επειδή δεν το σηκώνω στο φροντιστήριο και επειδή πρέπει να πάω και market και σκέφτομαι κάποια βίντεο. Δεν μπορούσα να αποφασίσω ποια βίντεο να δω σε editor και ποια να κάνω εγώ. Και κάπως αγχώθηκα, αλλά αμέσως το κατάλαβα και είπα ηρέμησε. Κοίτα να σε καλά την προπόνηση, γιατί θα το βάλω πάνω από το φροντιστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό για κάποιο λόγο. Και δεν το κάνω εγωιστικά, θεωρώ ότι όπως είναι η κοινωνία μας. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το αναλύσω πολύ αυτό τώρα. Θα το αναλύσω το απόγευμα, αν βρω χρόνο. Αλλά ένα πράγμα που έχει κάνει καλό η ενασχόλησή μου με το γυμναστήριο ή το bodybuilding, το φυσικό, είναι το να προσπαθώ να καταλαβαίνω πότε ανεβαίνει το στρες μου, γιατί δεν θέλουμε στρες στη ζωή μας. Και να το περιορίζω αμέσως μόλις γίνεται. Απλά σκέφτηκα, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με αυτά που έχω και ό,τι γίνει, ας γίνει. Αυτό. Γενικά δεν θέλουμε στρες και θυμάμαι μια περίοδο την προηγούμενη εβδομάδα που έκανα PR σε όλες τις ασκήσεις και έμπαινα κουρασμένος. Μπορεί να έφταιγε το ψυχολογική κούραση που είχα και νιώθα έτσι πτώμα, αλλά είχα τη δύναμη να κάνω PR. Οπότε κι εσείς, όταν στρεσάρεστε, να προσπαθείτε να έχετε τον έλεγχο στον εαυτό σας. Όπως έχουμε τον έλεγχο στο τι τρώμε, να έχουμε τον έλεγχο πώς νιώθουμε. Πάω market. Μίλησα μόλις με το φροντιστήριο και έχει σήμερα 4 ώρες μάθημα, μου στείλαν και ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα προλάβω να πάω τώρα. Τώρα πάω να πάρω λίγο ρύζι από το σκλαβενίτη γιατί αγοράζω μόνο από το σκλαβενίτη ρύζι και μου φαίνεται λίγο πιο καλό. Πρέπει να κάνω το leg β, μου παίρνει αρκετή ώρα στο Φάληρο, που είναι μακριά και να γυρίσω εδώ πέρα να πάω φροντιστήριο 4 ώρες. Έχω αγχωθεί λίγο η αλήθεια είναι πάλι, το κομμαντάρω, αλλά εντάξει, κάνω το καλύτερο μπορώ. Πήρα μια φοβερή απόφαση. Καταρχήν έχω αγοράσει 13 σακουλάκια ρύζι των 500 γραμμαρίων. Τα έχω εκεί στην τσάντα Delivera κάτω. Νερά και 5 κουτιά Coco Pops για να έχω προμήθειες. Αλλά πήρα την απόφαση να μην πάω γυμναστήριο σήμερα. Κανονικά πάντα κάνω 3 προπονήσεις συνεχόμενες. Δεν κάνω ποτέ 4 συνεχόμενες. Αναλόγως πως πάει και με τη δουλειά. Και τώρα έχω κάνει pull push. Μέχρι τώρα έχω κάνει pull push. Και σήμερα ήταν να κάνω leg. Και θα έπαιρνα rest αύριο. Θα τα κάνω τράμπα. Να πάρω rest σήμερα, γιατί έχω και πολλές ώρες φροντιστήριο. Έχω 4 ώρες φροντιστήριο, 1 ώρα off και 3 ώρες μαθηματικά. Και επειδή αγχώθηκα λίγο το πρωί με όλα αυτά να τα ετοιμάσω και τα λοιπά, και δεν έχω έτοιμο και το meal plan, γιατί έγινε μια αλλαγή, μειώσα τον υδατάνθρακα αυτή τη βδομάδα. Θέλω να έχω meal plan αυτή τη βδομάδα για να μου φύγει λίγο το άγχος, να μην κάθομαι και σκέφτομαι τι θα φάω. Επειδή αγχώθηκα και όλα αυτά, πήγα και market 2-3 φορές. Λέω να το αφήσω σήμερα και να πάω αύριο που θα είμαι πιο φρέσκος και πιο οργανωμένος και θα ξέρω τι έχω να κάνω. Πιστεύω είναι full σωστή επιλογή, οπότε αράζουμε και ετοιμαζόμαστε για το φροντιστήριο στις 6:50. Πρώτη μέρα φροντιστήριο, να δούμε πώς θα πάει αυτό
Θα σας ξανανοίξω να σας πω κάποιες σκέψεις μου γενικά πάνω στο θέμα. Τώρα θα κάνουμε κάποιες δουλειές που πρέπει να γίνουν και μετά θα κάτσω να βγάλω το meal plan τη εβδομάδα της εβδομάδας. Sometimes when it's time to close my eyes, I don't ever wanna wake up. I'd rather stream in the world of my dreams and face reality that makes up all the stress in my head. I don't know what to do instead, but maybe this way of life just isn't right for me. I try to play it smart, but listening to my heart, I don't know if I can take it. I'm tearing myself. Έχω μασχάρια για το καιρό, δεν ξέρω πόσα είναι. Θα τα μετρήσω μόλις κλείσω την κάμερα. Πάμε να τα βάλουμε κατάψυξη. Δεύτερο γεύμα λοιπόν, αυτό που τρώω για pre-workout, το ροδάκινο, σοκολάτα, κολοκύθι, μοσχάρι, ρύζι. Θα το φάω τώρα. Δεν θα πάω για προπόνηση, αλλά ήθελα φουλ να φάω αυτό το γεύμα και είναι μια χαρά γεύμα και για κανονικό γεύμα. Τώρα έχω καθαρίσει όλο το σπίτι, σφουγγαρίσει, σκουπίσει, φουλ καλλιγενική. Και θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μόνοι μας cream of rice με ρύζι μπασμάτι. Δεν το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά έχω φουλ καλό blender. Έχω το Ninja, αυτό που λέει ο Greg Doucette συνέχεια. Και αν δεν γίνει το δικό μου blender, δεν θα γίνει με κανένα. Το είδος ρυζιού δεν μου αρέσει, ίσως ήθελε jasmine, γιατί το συζήτησα και με τον Κώστα χθες και είπε ότι μπορεί να είναι λίγο πιο, πώς λέγεται, πιο κολλώδης, έτσι να πιάρει καλύτερη υφή. Αλλά δοκιμάσουμε και θα δούμε. Δεν θα βάλω πολύ ρύζι, γιατί έχω ήδη υπολογίσει, δεν μου βγαίνει αλλιώς τα μάκρος, τέλος πάντων. Θα βάλω μόνο 30G για να κάνουμε και το τεστ. Πάω στο μικρό, έχει και μεγάλο δοχείο, αλλά δεν πιστεύω χρειάζεται και 30 γραμμάρια και είναι το τεράστιο πράγμα. Και πάμε να δούμε πώς θα γίνει. Προφανώς γίνονται ήδη ατυχίες, ενώ το έχω αφήσει να στεγνώσει από το πρωί. Τέλος πάντων, πατάμε ανοίγει. Πατάμε Max Blend για να το κάνει κομμάτια. Κάτσε, γιατί έχω να το βάλω μπροστά από δύο καλοκαίρια. Πάτω. Πρώτο διέλυσε. Το σταμάτησα γιατί είναι μεσημέρι πριν τελειώσει όλο. Το έχει κάνει έτσι λίγο σαν χοντρή ζάχαρη. Ρίγα σαν χοντρό πιπέρι. Αλάτι. Θα σας δείξω κάτι. Να δείτε. Σαν αλάτι έγινε. Ακραίο ότι έπεσαν 29G. Ωραία, 30. 2G είναι εδώ μέσα. Φαίνεται. Οκ, η ζυγαριά πέθα κεφαλικό. Πόσο με νευριάζει όταν το κάνει αυτό. Θα βάλω λίγο νεράκι και το βάλω στο μικροκυμάτο για να δω πώς θα γίνει. Ίσα ίσα θα το σκεπάσω. Δεν θέλω πολύ. Θα το βγάλω μια-δυο φορές να ανακατέψω, να δούμε πώς είναι και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Λέω απίστευτο, δεν ξέρω γιατί δεν βγάλει ατμόσφαιρα, μπορεί να θέλω η κάμερα, αλλά έχει πάρει φουλ σωστή υφή. Δεν θα το ξανανακατέψω καν, με την πρώτη φορά που το έβγαλα. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι είναι ρύζι, επειδή είναι έτσι πιο ενωμένο. Αλλά κάτι κακά cream of rice, έτσι γίνονται. Να φάω λίγο σκέτο να σας πω. Είναι, βασικά είναι αρκετά ουδέτερο. Μένα μου αρέσει. Δεν ξέρω να αγοράζω cream of rice εγώ προσωπικά. Είναι και πιο budget. Μένα μου αρέσει πιο πολύ από την Jim Beam το cream of rice. Ποτέ θα πάρουμε χορηγία, όχι ότι... Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό θα πάμε με πρωτεΐνη και βλέπουμε. Θα φτιάξω, όταν δεν είναι μεσημέρι, θα βάλω 3 κεσεδάκια τέτοια σακουλάκια ρύζι. Να έχω ένα bowl με cream of rice. Μένα μου αρέσει. Μιας και καθάρισα τα ντουλάπια, θα σας δείξω λίγο τι έχω αυτή τη στιγμή από προμήθειες. Εδώ έχω ρύζι για πάρα πολύ καιρό. Πλέον τρώω πολύ ρύζι που είμαι στο bulk. Μπορώ να τρώω για ένα τέτοιο την ημέρα. Σκλαβενή την μπασμάτη γιατί είναι πιο καλό από όλα. Μερικά φυσικά βούτυρα, έχω ξεμείνει παλιά, είχα πιο πολλά. Είχα φορνάτ, τώρα έχω αυτά. Είχα πάρει φθηνά πολύ αυτά, θυμάμαι. Μια μαρμελάδα, ένα pre-workout, αμυξέα, στρώζει νούντλ σε ρύζι, ρυζιού. Να έχω φάει μόνο μια φορά, μου άρεσαν κάπως. Τα έχω για έκτακτη ανάγκη, αν δεν προλάβω να μαγειρέψω τίποτα, να τα αρπάξω και να φύγω. Ασπράδια, τρίμα αμυγδάλου. Προτιμώ το αμύγδαλο να είναι σε τρίμα, γιατί δεν ξέρω, πάει πιο πολύ στο γιαούρτι και στα λοιπά, ενώ μου αρέσει πιο πολύ η αίσθηση που δίνει. Η παλιά πρωτεΐνη λίγο που είχε μείνει, cookies and cream, κρεατίνη. Αυτό το παίρνω το βράδυ. Έχει ελβακάντα, κάτι μαγνήσιο που σου βοηθάει να κοιμηθείς τέλος πάντων. 2-3 κλειστό, θα το ανοίξω όταν χρειαστεί. Τώρα δηλαδή, με τα τονίνη που έχω χάσει το καπάκι. Αυτό μας θα δώσω από τη δουλειά, αφού ξενυχτά τώρα ή πάρετε μια πολυβιταμίνη, θα γίνει καλά. Coco Pops και το ψυγείο έχει. Αυτό είναι ένα ταχίνι που μου στείλει η μάνα μου από μια τοπικό παραγωγό. Κάτι αχλάδια. Φαρινά που δεν θα χρησιμοποιηθεί άμεσα. Κολοκύθια, ροδάκινα, αβοκάντο έχει κάτω. Αυγά. Νερά, εδώ μέσα έχει σίκα, γιαούρτι και ένα γάλα καρύδας, νερό καρύδας και μουστάρδες. Α,
αυτά είναι ό,τι έχω. Και έχει αλάτια. Αυτό δεν το καθάρισα, αλλά έχει αλάτια, πιπέρια, λάδι. Μου αρέσει που σήμερα είναι η πρώτη μέρα που πάω φροντιστήριο. Σαν να πάω πρώτη μέρα σχολείο και δεν έχω να πάω κάπου με βιβλία και να έχω σκοπό να διαβάσω. Και κοιτάξτε πώς είναι ο καιρός. Είναι τζάστα τι πρέπει. Πες να είναι η πρώτη τόσο χειμωνιάτικη ημέρα. Και έτυχε να πέσει πάνω στο φροντιστήριο, που δεν είναι τυχαίο. Το μόνο κακό είναι ότι άμα βρέχει θα με κουράσει η μηχανή και με αμάξι εκεί δεν παρκάρεις εύκολα. Σε μια μισή ώρα πρέπει να ξεκινήσω. Ναι, τελείωσα το edit. Αυτό έφυγε. Επειδή ενώ έκανα edit, με πήρε πίσω στην καρέκλα και έχω να κοιμηθώ έτσι. Είμαι κουρασμένο. Πήγα μέσα, έκανα ένα power nap. Με πήραν τηλέφωνο από ένα courier που μου πάνε τη ζώνη, τη strength of zone που έχω παραγγείλει. Spoil το επόμενο βίντεο στο σταθμό που δουλεύω. Δεν ξέρω αν έφτασα και βρήκε το σταθμό, γιατί είναι λίγο σε περίεργο μέρο ο σταθμό. Είναι 6:20, 6:50 ξεκινάει το φροντιστήριο. Πρέπει να φάω τώρα, να πάω φροντιστήριο και να γυρίσω να φάω το τελευταίο γεύμα. Μου μένουν πολύ λίγο, δηλαδή άμα κάτσω ακόμα 10 λεπτά τελειώνω το edit, αλλά δεν έχω 10 λεπτά. Αν δεν έκανα power nap θα είχα, αλλά το όντως το άξιζα φίλε, γιατί κοιμήθηκα μέσα στην καρέκλα. Οπότε, και δεν είμαι κουρασμένος, έχω κοιμήθει καλά το βράδυ. Οπότε γρήγορα τρώω, γρήγορα μπάνιο, γιατί είναι πρώτη μέρα φροντιστήριο για να μυρίζω ωραία. Κρύβω το σκουλαρίκι στο μάθημα και δεν το κρύβω επειδή ντρέπομαι για το look μου κτλ. Απλά το σκουλαρίκι είναι ένα αξεσουάρ που όποτε θέλω το έχω και όποτε θέλω δεν το έχω. Αναλόγως τι look θέλω να έχω. Δεν θα πάω ντυμένος με ρούχα γυμναστηρίου. Μπορεί να πάω, αλλά όχι με αμάνικο. Δεν θα πήγαινα με αμάνικο σε ένα γάμο. Και δεν θέλω να πάω στο φροντιστήριο με το σκουλαρίκι. Είναι η δικιά μου άποψη. Αν είχα εδώ δεν θα τα έβγαζα. Αλλά αυτό, αφού έχω την επιλογή το κάνω. Αυτό. Και μετά, άμα το ξεχάσω μια μέρα, θα πάω. Δεν θα το σκέφτομαι συνέχεια. Για να πάω το φροντιστήριο, κότα, ρύζι, λάδι. Θα βάλω γρήγορα αλάτι και πιπέρι. Και τρώω, κάνω μπάνια, φεύγω. Γεια. Μπρο, μισό φουλ το λάδι. Εδώ μέσα τώρα έχει 2G λάδι. Πρέπει κάπως να κάνεις κάτι, να έχεις μαζί μια φέτα τόστ στα μάκρο σου. Θα το αφήσω να βάλω το γιαούρτι εδώ μέσα, μπρο. Θα μου φάνε τη μηχανή εδώ και δεν μου την έχουν στο σπίτι μου. Να κάνω τη βήματα, πάω να σκάλεσαι. Μόλις τελείωσε το πρωτομάθημα. Θα σου πω στο σπίτι και λεπτομέρειες. Δεν έχω φτάσει ακόμα σπίτι, έκανα μια στάση μετά το φροντιστήριο εδώ σε ένα πάρκο για να σας πω κάποια πράγματα. Γενικά έχω πάρα πολύ καιρό να είμαι σε μια τάξη. Την ώρα που είμαι εκεί, περίμενε λίγο, να δούμε λίγο γιατί έχει δέκτο εδώ ένα ζευγαράκι. Μην κάνουμε χαλάστρα στα ζευγαράκια. Πάμε. Φεύγω κατεβαίνω κάτω γάμο του. Αφήσαμε το ζευγαράκι μόνο του, οπότε έρχομαι το budget της παραγωγής και γυρνάμε το επόμενο κλιπ εδώ μέσα. Έχω καιρό να βρεθώ σε μια τάξη και το μόνο που να σκέφτομαι είναι το μάθημα. Είναι κάπως αντιαγχωρητικό για μένα. Παρ' όλα αυτά, αγχώρομαι πάρα πολύ για τον χρόνο. Δεν μου περισσεύουν 4 ώρες που έδωσα τώρα για μαθήματα και το edit και η προπόνηση και όλα αυτά. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα βγει. Καλά, ναι, αντιλαμβάνομαι πόσο πιο huge είμαι από τους 18 άτομους. Παίζει να έχω άνοιγμα πλάτης τριπλάσιο από το από όλους εκεί μέσα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Αλλά φοράω oversized t-shirt για να μην δίνω στόχο. Καλά παιδιά ήταν όμως τα παιδιά που ήταν εκεί. Ο μαθηματικός. Όπως έλεγα, τα παιδιά είναι full κομπλέ στην τάξη. Αν και θα μπαίνω σε διαφορετικές τάξεις, γιατί το ωράριό μου δεν είναι σταθερό στη δουλειά που είμαι, θα πω και θα γνωρίζω και άλλα παιδιά. Ένας νομίζω ότι πήγαινε με να γνωρίσει, αλλά δεν μπορούσε να το πιστέψει και μου έλεγε κάπως έχω δει, κάπως έχω δει. Και χτύπω για το κεφάλι του, γιατί δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι με έχει δει στο TikTok ή στο Ιντερνετ, μάλλον. Ή απλά το θυμίζω κάποιον και όλα αυτά. Εντάξει, σίγουρα θα με αναγνωρίσουν σιγά-σιγά, γιατί έχει να. Συμβαίνει σε όλους τους χώρους που βρίσκομαι, είτε στη δουλειά είτε κάπου. Μετά από ένα σημείο, κάποιος το μαθαίνει. Κανένας θα βρεθεί να με ξέρει και θα μαθευτεί σε όλους μετά ότι κάνω content. Ο μαθηματικός που είχαμε εκεί ένιωθα ότι δεν βοηθούσε μερικά παιδιά να καταλάβουν κάποια πράγματα. Βέβαια δεν ξέρω αν ξέρει ότι αυτά τα παιδιά δεν ασχολούνται πολύ και κάνουν συνέχεια ερωτήσεις και γι' αυτό δεν δίνει πολύ έμφαση. Αν θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παιδί ρώτησε πώς ξέρουμε ότι πάντα όταν κάτι είναι μικρότερο του 1, κάποιο δεκαδικό αριθμό, η στοιχή είναι ευθύνουσα αυτή η εξίσωση πάντα. Γιατί κάπου το πήρε έτσι. Του λέει: το έχω μάθει δεύτερη ηλικίου. Αλλά θα μπορούσε να το πει χίλια παραδείγματα για να το θυμάται. Ακόμα και να σκεφτεί ότι το 0,2, αν το υψώσει σε μια δύναμη, τη Δευτέρα θα γίνει 0,4, που είναι πιο μικρό από το 0,2. Δηλαδή μικραίνει όσο βάζει χ μεγαλύτερα.
Ή θα μπορούσε να του πει. Εγώ το θυμάμαι επειδή υπάρχει μια φωτογραφία που λέει το 1,01, αν το επεισόδιο είναι 365, δηλαδή αν κάθε μέρα κάνεις κάτι για να γίνεις λίγο καλύτερος, παίρνεις έναν καλό αριθμό. Ενώ αν το 0,99 το επεισόδιο είναι 365, δηλαδή αν κάθε μέρα κάνεις κάτι και γίνεις λίγο χειρότερος, 0,99, βγαίνει ένας κακός μικρός αριθμός, αρνητικός. Όχι αρνητικός, ένας αριθμός κοντά στο 0, 0,0 κάτι. Και αυτό σημαίνει ότι όταν προσπαθείς κάτι, κάθε μέρα να προσπαθήσεις λίγο, θα πας πιο ψηλά από ότι αν το εγκαταλείψεις, άμα κάθε μέρα κάνεις κάτι χειρότερο. Που είναι τα μαθηματικά στη ζωή, ξέρω εγώ. Τώρα, θα μπορούσα να το πει κάτι άλλο, πιο απλό, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει που το είπε δευτέρα λυκείου. Κάπως θα μπορούσα να το δείξει με ένα γράφημα, κάτι. Πώς είναι πάντα φθήνουν σε αυτές τις εξισώσεις. Αυτά. Τώρα θα κάνω λίγο edit το βίντεο. Όχι αυτό το χθεσινό, αυτό θα το κάνει μάλλον editor. Αύριο έχω προπόνηση, έχω πολλά πράγματα να κάνω. Θα φάω τώρα το τελευταίο γεύμα, κάνω edit και ξαπλώνω. Δεν έχω κάνει όλα τα βήματα που πρέπει σήμερα, έχω κάνει 6.300, αλλά θα ρεφάρω τα βήματα, πιστεύω. Με αγχώνει όλη η φάση, δεν σας το κρύβω. Παρ' όλα αυτά, πιο παλιά, όταν είχα σταματήσει να κάνω YouTube, γιατί είχα σταματήσει για 2 χρόνια, ήταν μια περίοδο που τα είχα παρατήσει όλα. Είχα παρατήσει τα πάντα στη ζωή μου, την προπόνηση, τα πάντα, γιατί είχα γίνει λίγο πιο στενάχωρος. Το μόνο που έκανε ήταν να παραγγείλω delivery, όχι πάντα με τεκινά φαγητά, αλλά τέλος πάντων. Για ένα διάστημα είχε συμβεί και αυτό. Και να παίζω σκάκι. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Και δεν είχα πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια, παίρνω σήμερα, αρκετά ευχάριστα μπορώ να πω. Όπως έλειωνα. Έφτασα και 1000 ELO στο chess.com και δεν μου άρεσε το πώς ήμουν τότε. Και δυσκολευόμουν να κοιμηθώ τότε και ενώ τώρα με παίρνει ο ύπνος, με πήρε ο ύπνος στην καρέκλα. Από τη μία είναι καλό αυτό, επειδή κουράζομαι. Κάνω πράγματα. Κάνω πράγματα που θέλω βασικά, δεν κάνω πράγματα που δεν θέλω. Απλά θέλω αυτά που κάνω να έχουν και το αντίστοιχο αποτέλεσμα που θέλω. Και δεν μπορεί να μου το δώσει κάποιος αυτό. Θα μιλήσω περισσότερο γι' αυτό σε επόμενο βίντεο. Πάμε να φάμε το τελευταίο γεύμα και να σας χαιρετήσω. Εντάξει, για κάποιο λόγο, έχω χάσει μόλις τώρα μπήκα στο YouTube και έχω χάσει 10 subscribers. Γιατί κάνετε unsubscribe? Παιδεύομαι τόσο πολύ να κάνω πράγματα κάθε μέρα και φεύγετε. Θα σας σκοτώσω, ρε. Όποιος βλέπει το βίντεο και έχει κάνει εγγραφή, κάνει εγγραφή. Με ρίχνει λίγο αυτό. Νευρίασα πάρα πολύ, τα ξέρετε. Φαντάζεστε να κάνω content και να πέσετε αντί να ανεβαίνετε. Σατ. Αλλά δεν, εντάξει, δεν έχουν σημασία τα νούμερα. Αλλιώς θα έκανα content για νούμερα. Το θέμα είναι να βρω άτομα που ασχολούνται με παρόμοια πράγματα με μένα και να τους αρέσει αυτό που κάνω. Και να μπορεί κάπως να υπάρχει ένα community που να στηρίζεται ο ένας τον άλλον. Σιγά σιγά θα φτιάξουμε ένα Discord server, θα δείτε. Τέλος πάντων. Αλλά να ξέρετε ότι μπορώ να κάνω trends. Το έχω ξανακάνει παλιότερα και παίρνω τα βίντεο 100-200 προβολές. Αυτό ήταν το βίντεο. Έχω εδώ πέρα το τελευταίο γεύμα μου που είναι γιαούρτι. Και αν σας άρεσε, αφήστε like, κάντε εγγραφή. Εντάξει. Όσο θα μπορούμε. Και τα ξαναλέμε στο επόμενο βίντεο, λογικά αύριο που θα κάνουμε leg day. Γεια σας.